Ο σκλάβος και η σκλάβαινα. Αλλιώς η Britney. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Τι γίνεται, καλά, μια 12 χαρά. Ολόκληρα χρόνια περίμενες αυτή τη στιγμή. Άστε, ζέτα. 12 χρόνια να χορέψει η Britney και 9 χρόνια να χορέψει η Slave for You. Α, περιμένει. Έχεις υπομονή όμως, ε. Τι να κάνει, μπουκαριάρα. Άμα θέλεις κάτι. Είδα όμως ότι ξεπεράσαμε την τροπή, ίσως γιατί πεισμόσαμε και βάλαμε τη φιγούρα που την προηγούμενη φορά δεν μπορούσαμε. Του υποσχέθηκα ότι αν θα μου φτιάξει την πιο ωραία χορογραφία που είναι σύμφωνα με την Britney, τότε θα βάλουμε και τη φιγούρα μέσα. Άρα εσύ για να δώσεις κάτι πρέπει πρώτα να πάρεις, ε? Ανάλογα. Ανάλογα. Μάλιστα. Να σου πω κάτι. Ποια σου την πήρε αυτή τη χορογραφία, δεν κατάλαβα. Μια Γερμανίδα είναι στη Ζέτα. Αμάν πια. Την Άτιμη. Και ήταν υποτίθεται και φίλη μου κιόλας. Αλλά γούσαρε και αυτή την Britney και μου την έκλεψε. Άκου. Σήμερα πήρα το αίμα πίσω. Μπράβο. Τη δείξαμε σήμερα τη Γερμανίδα. Ξέρεις τι μου συμβαίνει. Δεν έχω μιλήσει λίγο με την κριτική επιτροπή σήμερα να δώσει τη διάθεση είναι. Θα το καταλάβω τώρα. Θα ξεκινήσω με την Καλένα. Καλησπέρα, Ζέτα. Καλησπέρα, Καλένα μου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε σένα και σε όλους. Και εύχομαι και το 2013 να φέρει πολλή ειρήνη σε όλο τον κόσμο, χαμόγελα, υγεία και ευτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, μακάρι. Πώς σου φάνηκε η χορογραφία? Λάουρα, επιτέλους που έγινε πραγματικότητα το όνειρό σου. Όχι μόνο επειδή χόρεψε την Britney Spears, που είσαι και ο Lloyd, για να μην σου πω και καλύτερη, αλλά χόρεψε και χωρίς τακούνια, όπως ταλαιπώρησαν τόσο καιρό. Εκτός από τα τακούνια, σε ταλαιπώρησε πάρα πολύ και ο Γιάννης. Και σήμερα, από ό,τι είδα, το έδωσες και κατάλαβε. Και το σκλάβο σου έκανε και στην αρχή και στο τέλος. Είναι βέβαια εύκολο να χορεύεις solo, που ήταν η χορογραφία στις περισσότερες solo, γιατί δεν είχες το συντονισμό του ζευγαριού. Αλλά χρειάζεται περισσότερο συγχρονισμό. Σε δύο σημεία λίγο το χάσαμε το συγχρονισμό μας. Αλλά στο σύνολο νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση. Και καλή τύχη το 2013. Ευχαριστώ επίσης. Κύριε Κοστάλα. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Εύχομαι το 2013 να είναι καλύτερο από αυτό που φαίνεται. Χρειάζεται και πολύ προσπάθεια για να είναι καλύτερο από ό,τι θα λέμε. Και εμένα μου άρεσε η Λάουρα γιατί ήταν στο ρόλο της από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι κάθε φορά παρουσιάζει και κάτι διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Και ναι, έχει δίκιο η Γκαλένα σε αυτό που είπε. Αλλά παρόλα αυτά, το σύνολο για μένα ήταν πάρα πάρα πολύ θετικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Βαντουλάκη. Λάουρα, ξέρεις ότι έχεις πάρα πολύ... Έχεις χάρισμα, το ξέρεις αυτό. Εξαιρετική η χορογραφία. Ήτανε σίγουρο, σταθερό, συγκεκριμένο, γραμμένο σωστά και με πολύ εκφραστικότητα. Το χάρηκα. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ζέτα σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Η Λάουρα, αυτό που μου αρέσει τη Λάουρα είναι ότι
όλο αυτό το διάστημα προσπαθεί και γίνεται καλύτερη. Παρόλο που συμφωνώ με την Γκαλένα και στις ατέλειες και βέβαια είχε το πλεονέκτημα ότι χόρευε πάρα πολύ μόνη, ήταν μια πάρα πολύ καλή μέρα για τη Λάουρα και ήταν καλή σε αυτό που έκανε. Πρώτα θα πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και σε ένα ζέτα μου. Δεν ξέρω πόσο πλεονέκτημα είναι τελικά το να χορεύεις μόνος και να πρέπει να υποστηρίξεις κάτι μόνος, χωρίς να βοηθιέσαι με κάποιο ακροβωτικό ή κάτι άλλο. Καμιά φορά δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό. Εγώ το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό να χορεύεις μόνος μερικές φορές και να υποστηρίζεις μέσα στην ίδια ατμόσφαιρα τη χορογραφία. Πραγματικά αυτό που χαίρομαι στη Λάουρα είναι από τότε που ξεκίνησε, που ήταν πιο σεμνή, πιο μαζεμένη, με λιγότερο. Γιατί τώρα. Θέλω να πω ότι έχεις αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Πιο σημαντικό για μένα ήταν το περπάτημα της αρχής σου, παρά η υπόλοιπη χορογραφία, ας πούμε, που το υποστήριξες πολύ καλά και ήσουν μέσα στο κλίμα της χορογραφίας. Αλλά αυτό είναι πιο σημαντικό για μένα και περιμένω εξέλιξη. Και αυτό δείχνει εξέλιξη και μπορεί να κάνεις περισσότερα πράγματα. Ευχαριστούμε. Πολύ καλά λόγια. Ναι, εμένα με έχουν διχάσει λίγο. Γιατί το λες αυτό? Τι βαθμολογία θα ήθελες να πάρεις? Να ξεφύγουμε λίγο από το 6 και το 7. Αν πάρεις 6 θα πεισμώσεις περισσότερο. Α, με προετοιμάσεις ψυχολογικά? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν έχω δει. Μην τα λες αυτά, ζέτα. Όχι, όχι, αν πάρεις 7 είσαι ok. Αν πάρω 7, όχι, δεν θα είμαι ok γιατί είναι της Britney. Α, γιατί είναι της Britney. Πρέπει να πάρουμε τι, 9 για Britney. Όχι, 9, εντάξει, θα πω 8. Α, είναι 8. Αργυρί, καλησπέρα Αργυρί, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, ζέτα μου, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και από εμάς. Χρόνια πολλά. Τι κάνεις, Αργύρη μου? Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι κι εγώ εν αναμονή το να αποχαιρετήσουμε το 2012. Είμαστε... Πολύ μαύρο όμως φοράτε σήμερα εκεί όλοι, βλέπω, Βάλαμε τα καλά μας. Βάλαμε τα καλά μας. Μάλιστα. Αργύρη, εσύ ποιο τραγούδι σας διάλεγες? Θυμήσου ποιο διάλεξες αντίστοιχα. Αχ, ζέτα, κάτι ξέρεις? Γιατί δεν θυμάμαι τίποτα. Με ρωτάς, όχι, δεν έχω να σου θυμίσω κάτι. Απλά με ρωτάς στη φάση στην οποία το έχω επιλέξει ήδη το τραγούδι που θα διάλεγα. Ποιο είναι? Αλλά δεν θα ήθελα να το πω γιατί θα το δείτε πολύ σύντομα. Κοντά! Αυτό είναι κοντά είδηση. Θα μας χορέψεις, Αργύρη! Ναι, όχι σήμερα. Αλλά αυτό που θέλω το έχω επιλέξει και θα το δείτε πολύ σύντομα. Να σου πω όμως, ζέτα μου. Μ' αρέσει που είμαστε κάθε μέρα μαζί και το μαθαίνω τώρα αυτό. Να πω λοιπόν. Ναι, είναι και στο θέατρο μαζί. Είμαστε στο θέατρο μαζί και δεν μου το έχει πει. Τώρα το είπαμε στον αέρα. Παρακαλώ. Είδες ποτέ δεν θα βαρεθείς να μαθαίνεις εκπλήξεις από μένα. Ποτέ. Να σου στείλω το πρώτο ζευγάρι, θέλει. Πριν μου στείλεις το πρώτο ζευγάρι, να θυμίσουμε στον κόσμο που μας βλέπει από το σπίτι ότι το Twitter έχει μπει για κατά καλά στη ζωή του Dancing with the Stars 3. Συνεπώς, με τη βοήθεια της Cosmote 4G, παροτρύνουμε τον κόσμο να ξαναμπεί στο Ιντερνετ, στο μαγικό κόσμο του Ιντερνετ, να τουιτάρει και στο τέλος της βραδιάς μπορεί φυσικά να διαβάσουμε και το δικό της μήνυμα στον αέρα. Ωραία, θα τα ακούσουμε και θα τα δούμε αργότερα όλα αυτά. Σου στέλνω το πρώτο ζευγάρι για να δούμε τη βαθμολογία. Καλώ τα! Χρόνια πολλά! Μου, τι κάνει? Καλά, το χάρηκες, το ευχαριστήθηκες? Το χάρηκα, το ευχαριστήθηκα, το έζησα. Για πάμε να δούμε τι θα πούν και οι κριτές μας. Η βαθμολογία των κριτών είναι Γκαλένα Βελίκοβα 7, Αλέξης Κοστάλας 8, Κάτια Βαμβυλάκη 8, Γιάννης Λάτσιος 7, ο Κλάς Ευαγγελινός 7. Σύνολο 37 βαθμοί. 37 βαθμοί και θέλω να πω ότι η Britney γούρι μας έφερε. Και τα οχτάρια. Αρκετά τα οχτάρια. Λοιπόν, γιατί... εξαρτάται το... άστα. Τίποτα. Δεν είσαι ικανοποιημένη. Όχι, πάμε λοιπόν.